Φίλες και φίλοι του Exlibris, καλώς ήρθατε και στο σημερινό μας επεισόδιο. Σήμερα, όπως σας είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο, θα μιλήσουμε για βιβλία. Βέβαια, το πρόγραμμα ανατράπηκε λίγο. Τα γνωστά θλίβερα γεγονότα, για τα οποία δεν θα μιλήσω, όχι. Τι να πεις... Ό,τι και να πω θα είναι λίγο, ίσως ό,τι και να πω περιτεύει. Δεν θέλω. Γιατί αν ξεκινήσουμε να μιλάμε, πρέπει να πούμε παραπάνω που ξεφεύγουν τελείως από τους σκοπούς που έχω αυτό το κανάλι και τους σκοπούς με τους οποίους ασχολούμαι. Τέλος πάντων, στο προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο μπορεί και να είναι back to back, δεν ξέρω ακόμη. Στο προηγούμενο λοιπόν επεισόδιο είχα ετοιμάσει με χαρά να σας μιλήσω και σας μίλησα για το Σιμούνι του βιβλιοπωλείου Καφέ που άνοιξε στην πόλη μας. Και επειδή θέλετε πείτε το σύμπτωση, θέλετε πείτε το μοίρα, θέλετε δεν ξέρω πώς θέλετε να το πείτε, και ακριβώς όπως πήγα να καθίσω στο τραπεζάκι που ήταν ελεύθερο για να πιω τον καφέ μου, στο ακριβώς δίπλα σκαμπό, ποιο βιβλίο λέτε να με υποδέχθηκε έτσι για να και περίμενε εκεί μοναχούλη του, μαντέψτε, το Σωματίδια της Ματίνας Αποστόλου. Το Σωματίδια έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Ποταμός και όπως δεν θα δείτε μάλλον, τέλος πάντων, εδώ κάτω είναι ήδη η δεύτερη έκδοση. Ποια είναι, θα μου πείτε, η Ματίνα Αποστόλου. Η Ματίνα Αποστόλου είναι κατά Bookstagram Intellectual Thighs ή αλλιώς Μπούτια και Διανόηση. Και από ό,τι φαίνεται όλη η βιβλιοφιλική κοινότητα αγάπησε αυτό το βιβλίο των 130, κάτι ούτε 150 περίπου. Σελίδων, ένα μικρό βιβλίο, το οποίο όμως είχε εξαιρετική επιτυχία και πολύ ωραίο εξώφυλλο. Με το εξώφυλλο το είδαμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όσοι ξέραμε, όσοι γνωρίζαμε την συγγραφέα μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram, κλασική Bookstagrammer, λίγο πολύ είχαμε περιέργεια να δούμε τι θα γράψει. Και εξηγώ γιατί. Στο λογαριασμό αυτό, στο Intellectual Thighs, σαφώς όλοι ξεκινήσαμε για τον Μπούτι. Ναι, όχι και εσύ ο ελιτιστής εκεί στη γωνία. Όχι, δεν πήγες για το βιβλίο, αγάπη μου. Για το Μπούτι είδες πρώτα και μετά είδες το βιβλίο. Έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, άμαστε και λίγο τίμοι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, διαγράψτε με τώρα όσοι θέλετε, θα είμαστε τίμοι. Πρώτα είδα το Μπούτι και μετά είδα το βιβλίο. Ωραίο και το Μπούτι, δεν λέω. Αλλά όσοι σταθήκανε μόνο στην εικόνα, στην ωραία εικόνα του βιβλίου και του μπουτάκι από κάτω, χάσανε. Γιατί η ουσία είναι αλλού. Η ουσία είναι να περάσει το περιτύλιγμα, να περάσει την εικόνα και να διαβάσει από κάτω τα captions, τις λεζάντες, το κείμενο, πείτε το πώς θέλετε, που συνοδεύει το βιβλίο. Και όσοι λοιπόν διαβάσαμε, μείναμε στο λογαριασμό. Γιατί? Γιατί σε αυτά τις λεζάντες που συνοδεύουν τις φωτογραφίες, η Ματίνα είχε αποδείξει, Intellectual Thighs πιο σωστά, τότε δεν την ήξερα σου Ματίνα, είχε αποδείξει ότι ξέρει να γράφει πάρα πολύ καλά, να κρατάει το ενδιαφέρον και, και μπορεί να φρώνει ένα λόγο γνωστό, ενδιαφέροντα και που σίγουρα έδειχνε ότι έχει προοπτικές να τον εξελίξει. Και έγινε το Σωματίδια. Έτσι. Λοιπόν, άρα όπως είπαμε, το είχαμε υποψιαστεί οι περισσότεροι ότι εδώ πέρα θα έχει κάποιο, πώς να το πω, κάποιο μέρος στη συγγραφή αυτός ο λογαριασμός. Και ειδού που έρχεται και το βιβλίο είναι επιβεβαιώσει. Βέβαια, να το πω το εξής, οι περισσότεροι πιστεύω στην αρχή σκεφτήκατε, άντε να το πάρουμε, άλλη μία άγνωστο σχετικά σε εκδόσεις, προσωπικά δεν τις ήξερα τις εκδόσεις, μπορεί και να τις αδικώ πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν τους ήξερα, άγνωστος σε μένα τουλάχιστον εκδοτικός οίκος και φαντάζομαι σε αρκετούς από εσάς. Όπως είπα, καλό είναι πλέον εδώ που φτάσαμε,
σε αυτή τη χώρα, να αρχίσουμε να λέμε και καμιά αλήθεια, γιατί πιστέψτε με, μόνο έτσι, καλά για μας δεν ξέρω, για τη δική μου γενιά ίσως είναι αργά να σωθεί, αλλά τουλάχιστον οι επόμενες γενιές να αρχίσουν να σωθούν, και για να σωθούν πρέπει να αρχίσουμε να λέμε και καμιά αλήθεια. Έτσι, λοιπόν, δεν τους ήξερα τους ανθρώπους, δεν ήξερα αυτό και στην αρχή οι περισσότεροι, φαντάζομαι, θα ξεκίνησαν με άντε τώρα άλλη μια διάσημη, δεν το λες και διάσημη, εν πάση περιπτώσει, δημοφιλής στο Instagram, άντε ένα βιβλίο που αν δεν ήξερες, ας πούμε, θα μπορούσα να το θεωρήσεις και αυτό έκδοση, ειλικρινά δεν ξέρω τι παίζει και ούτε με ενδιαφέρει. Άντε τώρα να το την έχω φίλη, μου κάνει like, μου κάνει follow, ας πούμε, να το διαβάσω. Λοιπόν, και πολύ καλά έκανε. Όποιος, έστω και αν το σκέφτηκες, έστω και τα κτίνητρα ήταν ταπεινά, το αποτέλεσμα δικαιώνει. Δικαιώνει πρώτα απ' όλα την ίδια, δικαιώνει τη συγγραφέα που το έγραψε και κατά δεύτερον δικαιώνει και τους αναγνώστες που κατάφεραν να δουν πίσω από την εικόνα και ενδιαφέρθηκαν να δουν και τη γραφή. Να πω ότι γράφει, αν θέλω να πω μία κουβέντα μόνο για τον βιβλίο, είναι ότι η Ματίνα Αποστόλου γράφει πάρα πολύ καλά. Αρθρώνει ένα λόγο πρώτα απ' όλα σύγχρονο, ένα λόγο μεστό όπως είπα, ο οποίος όμως αποφεύγει να τον εντυπωσιασμό του αναγνώστη μέσα από λεκτικά τεχνάσματα, μέσα από συντακτικά τεχνάσματα, μέσα από τα γνωστά που, θα μου επιτρέψετε να το πω, φιλολογικά κόλπα, να το πω έτσι, αλλά καταφέρνει να μιλήσει κατευθείαν στην καρδιά του αναγνώστη. Ένας λόγος ο οποίος η βασική του σε αυτό το βιβλίο τουλάχιστον αποστολή είναι να μεταφέρει, θα μου επιτρέψετε, ίσως δεν είναι ακριβές, να μεταφέρει συναισθηματικές εικόνες. Δηλαδή να μεταφέρει ταυτόχρονα εικόνα και συνέστημα. Σαφώς μεταφέρει συναισθήματα, το οποίο όμως καταφέρνει να τα οπτικοποιεί. Έχεις την εικόνα, το διαβάζεις και έχεις ολοζώντανη, τουλάχιστον στη δική μου φαντασία, μπορεί να έχω εγώ καρπάζω σε φαντασία και εσείς να μην το έχετε, αλλά σίγουρα καταφέρνει να σου μεταφέρει με έναν μοναδικό τρόπο τα συναισθήματα. Και να πω ότι δεν είναι καθόλου, πώς να το πω, δεν είναι προσπίτω, είναι, όσοι ξέρετε από το λογαριασμό, ξέρετε ότι πρόκειται για ένα πολύ, θα λέγαμε, ακομπλεξάριστο άτομο, για να χρησιμοποιήσω και εγώ μια τέτοια έκφραση, και το ίδιο και η γραφή αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό. Χωρίς καμία χωρίς συνισταλμένο λόγο, χωρίς αυτό, μιλάει για δύσκολα πράγματα. Τώρα δεν θέλω να σας πω ακριβώς γιατί μιλάει, θέλω να το διαβάσετε και να το ανακαλύψετε. Θα το θεωρούσα spoiler να σας πω τι ακριβώς γίνεται στο βιβλίο. Μιλάει όμως για ανθρώπους. Μιλάει για ανθρώπους και για καταστάσεις που λίγο πολύ έχουμε ζήσει, γνωρίζουμε αυτό, για καταστάσεις μέσα στην δική μας την κοινωνία. Είναι ένα βιβλίο έτσι λοιπόν βαθιά ανθρώπινο, ας το αφήσουμε το συναισθηματικό, εντάξει άλλος σαν όρο, ας το πω έτσι, είναι ένα βιβλίο βαθιά ανθρώπινο. Μιλάει για ανθρώπους, για αυτά που σκέφτονται και νιώθουν οι άνθρωποι. Με την καλή έννοια θα το χαρακτήριζα γυναικείο, όχι με την έννοια όμως ότι είναι η λογοτεχνία που δεν αφορά τους άντρες, όλους μας αφορά, όλους τους ανθρώπους τους αφορά. Περιγράφηκε ανδρικά και ανδρικές καταστάσεις με άνδρες μέσα, να το πω έτσι. Δεν θέλω να πω περισσότερο, όμως κατά βάση μεταφέρει με έναν τρόπο που γίνεται κατανοητός και σε μένα, που προφανώς δεν έχω εμπειρία σε αυτά τα θέματα, μεταφέρει το γυναικείο συνέστημα με τρόπο που δεν μπορείς παρά να συγκινηθείς, παρά να νιώσεις και εσύ αυτό που θέλει να πει η συγγραφέας. Είναι μια συλλογή λίγο πολύ, δεν θα το έλεγα ανεξάρτητον ίσως κειμένων, περισσότερο θα
με όρους φωτογραφίες θα λέγαμε μια συλλογή από ενστανταναία, τα οποία όμως όλα μαζί διηγούνται, μπαίνουν σε ένα κοινό πλαίσιο, ανήκουν σε ένα κοινό πλαίσιο και με τα ίδια πρόσωπα διηγούνται κάποια ιστορία, όχι απαραίτητα σε αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά μέσα από τα διάφορα αυτά κείμενα βγαίνει ένα σύνολο το οποίο έχει να πει μια ιστορία. Δεν θα πω τι ακριβώς ιστορία είναι, όμως είναι βαθιά ανθρώπινη, πολύ συγκινητική και θα το πω για άλλη μια φορά, και ας καταντάω ο γραφικός, πολύ πολύ καλογραμμένη. Και είναι εντυπωσιακό για ένα βιβλίο, βέβαια, κείμενα γράφει έτσι, συγγραφέας. Προφανώς φαίνεται η ευχαίρειά της το να αρθρώσει, να συντάξει λόγο, αλλά σαν βιβλίο, σαν ολοκληρωμένο έργο, νομίζω ότι είναι το πρώτο της, είναι πρωτόλιο. Τώρα, ο τίτλος «Σωματίδια» και τέτοια, εντάξει, στα διάφορα μέρη του βιβλίου υπάρχει και ένας τίτλος, αλλά πιστέψτε με, ο τίτλος είναι παραπλανητικός, θα έλεγα, διολογείται βέβαια, αλλά όπως είπα, μη σταθείτε στον τίτλο, μη σταθείτε στο εξώφυλλο, σημασία έχει αυτά που λέει μέσα, σχέτως πώς δικαιολογείται ο τίτλος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, μάλλον δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Μπορούσα να πω πάρα πολλά. Τι είναι ένα βιβλίο που θεωρώ θα αγγίξει, και μάλλον όχι τι θεωρώ, ήδη έχει αγγίξει πάρα πολλούς από εμάς που το έχουμε διαβάσει, εξού και η δεύτερη έκδοση, εξού και η τόση επιτυχία στο, στο Bookstagram. Δεν έχω και άλλα και πολλά άλλα κοινωνικά μέσα εδώ που τα λέμε, που παρακολουθώ. Σίγουρα διαβάζεται άνετα, έτσι είναι. Είναι one sitting που λέμε, σε ένα απόγευμα, άντε, σε ένα Σάββατο, μία Κυριακή, ιδανικά, μία Κυριακή που να μην έχεις κάτι άλλο να κάνεις, να το διαβάσεις όμως. Δεν θέλω να το διαβάσετε επί τροχάδιν, έτσι, αν και κυλάνε οι σελίδες, κανένα πρόβλημα. Σταθείτε λίγο, σταθείτε εκεί και νιώστε αυτό που μεταφέρει η συγγραφέας. Δώστε του το χρόνο. Είναι σίγουρο ότι το αξίζει και πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που αισθάνομαι δικαιωμένος που διαβάζω ένα βιβλίο πρωτοεμφανιζόμενου Έλληνα συγγραφέα. Όσοι παρακολουθούνται καιρό το Εξλήψεις ξέρετε ότι κατά καιρούς έχουμε τα θεματάκια μας, όμως αυτό το βιβλίο πραγματικά αξίζει να διαβαστεί και μπράβο και στην συγγραφέα, μπράβο και, και στον εκδοτικό οίκο, είναι πραγματικά πολύ προσεγμένη δουλειά. Τίποτα, αυτά τα λίγα είχα να πω για το βιβλίο «Σωματίδια» της Ματίνας Αποστόλου που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Ποταμός. Πραγματικά πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο να το αναζητήσετε και να το διαβάσετε. Και φυσικά αν το έχετε ήδη διαβάσει, περισσότερο νομίζω από εσάς που με παρακολουθείτε το έχετε διαβάσει, γιατί στους ίδιους κύκλους κινούμαστε. Κάντε ένα σχόλιο, γράψτε την άποψή σας, γράψτε, ξέρω εγώ, Ματίνα Forever, Ματίνα σ' αγαπάμε, κάτι τέτοιο. Έτσι δείξτε την εκτίμησή σας στην φίλη, συνάδελφο, Bookstagrammer και οτιδήποτε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.